Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πέρασαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, 15 Οκτωβρίου. Όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει από το πρωί, θα μιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Παύλο τον Φραγκούλη, για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγές. Να καλημερίσω τον κύριο Φραγκούλη που βρίσκεται στο στούντιο, στον Πρίσμα. Κύριε Φραγκούλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Αθηνά Παπά, μπορούμε να μιλάμε και στο ελληνικό. Ναι, έτσι είναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς με να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του δήμαρχου του Δήμου Ζηρού, του κύριου Ζηγούρη, ένας άνθρωπος που τον γνώρισα λίγο, δεν προλάβαμε δηλαδή να τον γνωρίσουμε τόσο καλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ένας κύριος πραγματικά της κοινωνίας και της πολιτικής. Δυστυχώς αυτά είναι τα σημαντικά της ζωής, η υγεία πάνω απ' όλα. Ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα και ξεχνάμε την υγεία. Τώρα στα δικά μας, εμείς βγήκαμε από μια εσωκομματική διαδικασία που κράτησε πάνω από 3 μήνες. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία για όλους που μπήκαμε για να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό. Όλοι εμείς ειδικά που ασχολούμαστε με πάθος, αφήσαμε πίσω μας δουλειές, προσωπικό χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικό να βγει αυτή η διαδικασία σωστά, δημοκρατικά και λειτουργικά. Όλα κύλησαν ομαλά. Το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει εμένα σαν Φραγκούλης είναι να κυλήσουν όλα ομαλά στη διαδικασία. Βέβαια είχα και εγώ κάποιον που στήριζα εκλεκτό, τον Χάρη τον Δούκα. Ο Χάρης ο Δούκας δεν τα κατάφερε τη δεύτερη Κυριακή. Παρόλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανανέωσε την εμπιστοσύνη από τους συντρόφους μας. Εμείς είμαστε και θα είμαστε δίπλα στον οποιοδήποτε πρόεδρο. Πάνω απ' όλα είναι το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι πάντα το ΠΑΣΟΚ μετά από εκλογικές διαδικασίες όσο ή συνέδρια, όσο σκληρό ροκ και αν έχει γίνει, ενώ τώρα ήταν πολύ πια τα πράγματα, στο παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες πολύ σκληρών συνεδρίων, πάντα βγαίνει ισχυρό το ΠΑΣΟΚ, πάντα βγαίνει ενωμένο, πάντα βγαίνει δυνατό. Αυτό θα γίνει και τώρα. Ήταν παράδειγμα προς μίμηση όλη αυτή η εκλογική διαδικασία και η προεκλογική περίοδος. Είχαμε και ένα debate, δυστυχώς δεν έγινε το δεύτερο, αλλά το πρώτο με τους 6 υποψήφιους, όλοι λέγανε ότι ήταν ένα πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση debate. Τώρα η επόμενη μέρα είναι στα χέρια του Προέδρου μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε μια ισχυρή εντολή για ένα ανοιχτό κόμμα, δημοκρατικό κόμμα που θα λειτουργούν τα όργανα του, που θα αξιοποιήσει όλα τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτου το οποίον στήριξαν. Πήρε εντολή για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή αξιωματική ισχυρή αντιπολίτευση, και θα καταθέσει, όπως έχει καταθέσει, αλλά θα θέλει να κάνει και πράξη, ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Το είχαμε πει από την αρχή ότι εμείς δεν ψηφίζουμε απλά για τον επόμενο πρόεδρο, αλλά για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ελπίζω και πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα κάνει πράξη. Θα είμαστε δίπλα του, όπως ήμασταν δίπλα του. Και ελπίζω όλη αυτή η παρακαταθήκη που έχει αφήσει φόφη γεννηματά, η αείμνηση φόφη γεννηματά που μας δημιούργησε μέσα από τις τάχτες μας, να μην πάει χαμένη. Και ελπίζουμε όχι απλά να μην πάει χαμένη, αλλά το ΠΑΣΟΚ να μην είναι ένα κόμμα που θα παλεύει για το 13-14%, αλλά θα είναι ένα κόμμα το οποίο την επόμενη μέρα θα μας βρει πολύ ισχυρούς. Ένα κόμμα όπως ήταν τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000, ισχυρό στην κοινωνία, ισχυρό στους συνδικαλιστικούς φορείς, ισχυρό στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε το ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε, τώρα πήρα φόρα και ξέρετε το ΠΑΣΟΚ. Κάνω μετά τις ερωτήσεις. Έγινε ισχυρό από την κοινωνία. Όταν ακούμπησε στη βάση της κοινωνίας, αυτό έκανε από την αρχή, αυτό έκανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Έγινε ισχυρό στα συνδικάτα πρώτα και στην αυτοδιοίκηση και μετά έγινε αυτό που έγινε. Άρα έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και έτσι πρέπει να πορευτούμε.
Και εσύ Παύλο αναφέρθηκες για την συλλογική ηγεσία και υπάρχουν και πολλοί που μιλούν για την συλλογική ηγεσία. Είπες ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε ισχυρό μέσα από την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα και ότι για να ξεφύγει από το 13% το 14%, δηλαδή να ξεφύγει από αυτή την στασιμότητα, θα πρέπει να ενσωματώσει τις διαφορετικές φωνές που υπάρχουν μέσα στο χώρο. Σαφώς. Σαφώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει, το πρώτο που πρέπει να γίνει. Σας είπα και πριν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε ισχυρή εντολή για ένα ανοιχτό κόμμα. Ήταν άλλωστε ο ίδιος ο οποίος είχε παραδεχτεί τα λάθη του σε όλη την προεκλογική περίοδο, ζήτησε συγγνώμη για αυτά τα λάθη που έκανε, είπε ότι έχει μάθει από αυτά, οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε έναν Νίκο Ανδρουλάκη σαφώς όπως ήταν, ενώ δυνατός παραγωγικός, αλλά από εδώ και πέρα πιο ενωτικός, όπου μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη θα έχουν όλοι γνώμη. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να λειτουργούν τα όργανα, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα 3 χρόνια με πρώτο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε μόνο 6 φορές, επειδή είμαι μέλος και το γνωρίζω, περίπου νομίζω 6 φορές. Και δεν ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις, δεν ακούστηκαν συζητήσεις, απλά έρχονταν, μίλαγε ο πρόεδρος και αποχωρούσαμε. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να λειτουργήσει το πολιτικό συμβούλιο, να υπάρξει εκτελεστικό γραφείο. Ξέρετε, οι πιο παλιοί μου λέγανε ότι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, επειδή ήταν ηγέτης, έπαιρνε και τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε, οι ίδιοι οι παλιοί αυτοί μου λένε αυτό, μου λέγανε ότι το εκτελεστικό γραφείο λειτουργούσε κάθε εβδομάδα, συνεδρίαζε. Το πολιτικό συμβούλιο συνεδρίαζε 2 φορές το μήνα ή καμιά φορά το μήνα. Η κεντρική επιτροπή κάθε δεύτερο μήνα. Τα όργανα είναι το πιο σημαντικό στο ΠΑΣΟΚ μέσα. Και αυτά πρέπει να λειτουργήσουν και αυτά πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Και αυτό πιστεύεις Παύλο ότι θα επανασυνδέσει τις διαφορετικές τάσεις? Όπως είπες και εσύ, το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε να συγκεράσει έτσι τα κοινωνικά αφηγήματα. Αυτός πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι και ο στόχος της νέας ηγεσίας? Εννοείται, εννοείται. Ξέρετε, πολλές φορές λένε και εδώ στην Πρέζο που λέμε κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ξέρετε, όταν τα ποσοστά είναι πιο μικρά, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μια δύσκολη διαχείριση. Όσο το κόμμα ανεβαίνει, σαφώς και θα ανοίξει και το ίδιο το κόμμα και τα στελέχη του. Γι' αυτό λέμε ότι ανοίγοντας το κόμμα και ανεβαίνοντας τα ποσοστά, θα μπορεί να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη και πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μείνουμε στο τι στήριξε ο καθένας, ότι έκανε. Αυτό έλεγε και ο Χάρης ο Δούκας, ήταν η πρώτη δήλωση, έβαλε το εμείς και όχι το εγώ. Και επειδή στην αρχή παρεξηγήθηκε ότι βάζεις το εμείς γιατί θα χρειαστείς ανθρώπους, επειδή δεν μπορεί να είσαι μέσα στη Βουλή. Το εμείς ο Χάρης ο Δούκας το είχε βάλει και όταν διεκδικούσε το Δήμο της Αθήνας, όπου εκεί θα βρίσκονταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήταν παρόν σαν δήμαρχος, αλλά έχουν περάσει οι εποχές του εγώ, οι εποχές των μεγάλων ηγετών. Σαφώς και τώρα υπάρχουν ηγέτες, σαφώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τραβήξουν μπροστά, αλλά όλοι πρέπει να βάζουμε το εμείς. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Οι εγωισμοί πρέπει να πάνε στην άκρη και το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι να ακουμπήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας. Ξέρετε, έχουμε μπει στο μικρό κόσμο καθένας με τα εσωκομματικά του και δεν πρέπει να ξεχάσουμε το τι γίνεται έξω. Η κοινωνία δεν την απασχολεί ποιος θα είναι πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, ποιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Πρέβεζα ή ποιος θα είναι ο βουλευτής της Πρέβεζας. Αυτό που την απασχολεί είναι ότι η κυβέρνηση, οι επόμενοι βουλευτές να είναι άνθρωποι που είναι δίπλα τους, να είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα, οι οποίοι βιώνουν τα προβλήματα της κοινωνίας και θα μπορέσουν να δώσουν λύση. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, όποιος και αν εκλεγεί, αν δεν ακουμπήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας, αν δεν ακουμπήσουμε στον συνάνθρωπο, αν δεν ακουμπήσουμε στους δικούς μας ανθρώπους, σε εμάς τους ίδιους, γιατί και εμείς είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας και βιώνουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτα.
Είπε σε κάποια στιγμή, Παύλο, στο στούντιο στον Πρίσμα, στο 91,6 βρίσκεται ο Παύλος Φραγκούλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μιλούμε για την επόμενη μέρα. Είπε κάποια στιγμή, ψηφίσαμε για πρωθυπουργό, οπότε καταλαβαίνω ότι έχετε αρκετή δουλειά. Μίλησες για έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει χαρακτηριστικά οργανωτικά, πολιτικά, επικοινωνιακά. Όλες αυτές οι αλλαγές πιστεύεις ότι είναι εφικτό να γίνουν το επόμενο διάστημα? Πρέπει να γίνουν. Ναι. Πρέπει να γίνουν. Σαφώς και είναι εφικτό να γίνει. Γι' αυτό λέω ότι αξιοποιώντας όλα τα στελέχη σου, θα μοιραστεί η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Ο καθένας θα αναλάβει το ρόλο του και μπορεί να γίνει. Όσο μένουμε κλειστά σε 6-7 άτομα στο οργανωτικό κομμάτι, σαφώς και δεν μπορεί να βγει αυτή η δουλειά. Άλλωστε, όλοι μας, όταν γίνεται μια επίσκεψη εδώ, ακόμα και του Προεδρού ή οποιαδήποτε δουλειά έχει να γίνει, δουλεύουμε όλοι πάνω σε αυτό. Τρώμε 100 ώρες από την προσωπική μας ζωή, αλλά είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Και σαφώς και είναι εφικτό, αρκεί η ηγεσία να είναι πιστή και σωστή σε αυτά που έχει πει. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Το είχα γράψει και μια φορά όταν σε μια ανάρτησή μου. Για ποιο λόγο στήριξα το Χάρη το Δούκα, ότι πια το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χρόνο για χάσιμο, πια η κοινωνία δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Είμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία περνάει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο. Είναι ένα αντιπολίτευση που δεν υπάρχει, βλέπουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο κυβέρνηση χώρα και ισχυρή αντιπολίτευση, διότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Εγώ, επειδή ξέρετε ότι είμαι παιδί μέσα από την αγορά, είμαι μέσα στην κοινωνία, αυτό μου λέει ότι κάντε κάτι επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορούμε να μας κυβερνάει πια αυτή η συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θέλουν να λέγονται νεοφιλελεύθεροι, δεν είναι νεοφιλελεύθεροι. Όλοι γνωρίζουμε ιστορικά, πολιτικά, τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός και ο φιλελευθερισμός. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι συντηρητικότατη. Την απασχολεί μόνο οι ολίγοι, τα λιγοπόλια. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αυξήσεις στο ρεύμα πια. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, τώρα έρχεται και ο χειμώνας και ήδη το 50% από την τιμή του πετρελαίου πηγαίνει στους φόρους. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη συγκυρία, θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Τα ευχολόγια της κυβέρνησης εμένα δεν μου λένε τίποτα. Θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, ό,τι ήταν να πράξει το έπραξε. Δυστυχώς η ιστορία θα γράψει για αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή πρέπει να γράψει και για αυτήν την αντιπολίτευση, εμείς πρέπει να είμαστε παρόν σε όλες τις στις σελίδες αυτής της ιστορίας και να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα υπάρχει, η σοσιαλδημοκρατία είναι ισχυρή. Μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα είναι για την κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία. Οπότε το επόμενο διάστημα περιμένετε και τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν για το πώς θα κινηθείτε, γιατί είσαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ότι φαντάζομαι περιμένεις και τις επόμενες οδηγίες εντός εισαγωγικών. Σαφώς θα έχουμε επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη, θα δούμε το προγραμματισμό που θα γίνει. Περιμένουμε, λογικά θα πάμε και σε κάποιο συνέδριο κάποια στιγμή, θα εκλέξουμε κάποια στιγμή και νέα όργανα όποτε έρθει αυτή η ώρα, να συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή, να ακουστούν εκεί οι απόψεις και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Από αυτή τη διαδικασία, η οποία από όλους έχει εκτιμηθεί ως επιτυχημένη αυτή η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδειξε πολιτικό πολιτισμό, ήταν κάτι που έλειπε από τα τελευταία χρόνια, έτσι, από την πολιτική ζωή της χώρας. Πάμε σε τοπικό επίπεδο. Τι κρατάς και τι σε στενοχώρες? Στενοχωριά είναι μια δύσκολη λέξη, πολύ, αλλά δεν με στενοχώρησε τίποτα πραγματικά. Εγώ θα κρατήσω τη συμμετοχή των πολιτών του νομού της Πρέβεζας 2.423 την πρώτη Κυριακή, 1.832 τη δεύτερη. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποιες απόλυτες δεύτερη Κυριακή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν ένα συγκεκριμένο υποψήφιο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να απογοητεύτηκαν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.
Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή. Ξεπεράσαμε κατά πολύ τη συμμετοχή του 2021. Κύλησαν όλα ομαλά. Ξέρετε, σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σε συνεργασία και με την Ομαρχιακή, ήμασταν και υπεύθυνοι για την οργάνωση όλου αυτή τη εκλογική διαδικασία. Οι 8 κάλπες, τα 7 εκλογικά κέντρα με τις 8 κάλπες, γιατί ξέρετε, συνεδρεύεσαι, ήταν στο ίδιο χώρο, 2 κάλπες, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Κάποια μικροπροβλήματα την πρώτη Κυριακή με τα τάμπλετ, με αυτά στην αρχή, ήταν χωρίς μεγάλη σημασία. Στο σημείο αυτό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάσα που μου δίνεις, Αθηνά, να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν και ψήφισαν, αλλά πάνω απ' όλα θα ευχαριστήσω, όπως λέμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες, τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές, τα μέλη των φορευτικών επιτροπών, τα παιδιά που είχαν τα τάμπλετ στα χέρια τους. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να είσαι από τις 7 το πρωί ως τις 9-10 το βράδυ μέχρι να γίνει καταμέτρηση, να είσαι εκεί, να πρέπει να συντονίσεις, να οργανώσεις, να γράψεις, να ταυτοποιήσεις όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν να ψηφίσουν, και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν κάτι. Βέβαια, ξέρω ότι και αυτοί το θέλαμε την καρδιά τους και το κάνανε, αλλά δεν πάβει να είναι μια δύσκολη δουλειά. Κυριακή, δύο Κυριακές. Ξέρετε, πολλοί ακόμα δούλευαν σαν για σεζόν, γιατί είχαμε κάλυψει την μπάργα στο κανάλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τρώγαν και αυτοί το δικό τους χρόνο για να καταναλώνουν χρόνο, προσωπικό χρόνο και ξεκούραση για να είναι εκεί. Οπότε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί αυτή είναι, με ομικρογιώτα, αυτή είναι και η αιτία η οποία γίνονταν οι εκλογές, έγιναν σωστά οι εκλογές. Είδαμε, γιατί και τις δύο μέρες, τουλάχιστον στο εκλογικό κέντρο της Πρέβεζας, βρέθηκα για αρκετή ώρα έτσι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είδαμε ότι υπήρχαν όλες οι ηλικίες, είδαμε και νέες ηλικίες, νέους ανθρώπους οι οποίοι βρεθήκαν στο χώρο για να ψηφίσουν για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είδες κάποιον που δεν περίμενες ότι μετά από τόσο καιρό σου έκανε εντύπωση το ότι ήρθε να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, Παύλο μου? Ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σε συγκινούν που έρχονται, γιατί βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, γιατί μακριά από μένα ο ηλικιακός ρατσισμός, το ποιο έρχονται να ψηφίσουν ή το ποιοι μπορούν να ακολουθήσουν. Ξέρετε, χρειάζονται όλοι. Οι νέοι χρειάζονται για να δώσουν την ορμή, να δώσουν τη δύναμη. Οι πιο μεγάλοι χρειάζονται για να μας δώσουν την εμπειρία, να μας δώσουν τις γνώσεις τους. Πολλές φορές λένε οι πιο μεγάλοι, εμείς δίπλα ή από πίσω, εσείς πάτε μπροστά. Γι' αυτό σε μια συλλογικότητα, σε ένα κόμμα, χρειάζονται όλες οι ηλικίες. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έβλεπες πολύ μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει καταστάσεις, έχουν βιώσει καταστάσεις, ζουν ένα ΠΑΣΟΚ στα πιο χαμηλά επίπεδα, και παρόλα αυτά είναι εκεί, δηλώνουν παρόν για να ενισχύσουν το χώρο. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα ατύχημα με τις πατερίτσες ή με ένα αναπηρικό καροτσάκι, ή ακόμα και μια γιαγιά που ήρθε με το πει, γιατί μου λέει, παιδί μου, πάντα είχα μάθει ότι η ψήφος είναι η δύναμή μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν αυτή η ψήφος γίνεται και σε μια ισοκομματική διαδικασία, πόσο δύναμη μας δίνει εμάς. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, νομίζω, που πρέπει να περάσουμε και αυτή τη φορά. Σε κάθε εκλογή το λέω, ότι πραγματικά η ψήφος είναι η δύναμη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό προσπαθεί να το περάσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι εντάξει, και να έρθει κάποιος άλλος, τι καλύτερο θα κάνει? Όχι, θα κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να υπηρετεί το λαό και την πατρίδα. Και θα πρέπει αυτό να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν θα πράξουμε όλοι το ίδιο, και αν κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποια λάθη ή κάποιοι ένιωσαν ότι το ΠΑΣΟΚ τους πρόδωσε την ιδεολογία και τις ιδέες, αυτά δυστυχώς συμβαίνουν, έγιναν, μάθαμε, διδαχθήκαμε όλοι μας, και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Ωραία, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρέθηκε σήμερα εδώ, για τον χρόνο που μου διέθεσες. Θα τα πούμε σίγουρα, γιατί το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα κινηθείτε ως ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία για μια ακόμη φορά. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα.